Βασιλείου. Περνάει πολύ ωραία, περιμένει στο δεύτερο κάνει ο Ιακώβου, η τρίπλα από τον Βασιλείου και χάνεται ευκαιρία για την ομάδα του Εθνικού. Νομίζω αν έκανε το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι. Τρέβησε πάρα πολύ καλά την μπάλα. Αν χειρούσε σούτ ή πάσα στο δεύτερο δοκάρι θα είχε... Ξέφυγε νομίζω το δεύτερο κοντρόλ από τον Βασιλείου. Λιβαδιώτης, ο Λακούφης δεν κάνει καλό κοντρόλ. Πατήκει σε πλάγιο. 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου χρόνου. Στο 0-0 το παιχνίδι στο Σωτήρης Μέσος Καλατσά. Εθνικός εναντίον ΑΕΚ Λάρνακας. Λιβαδιώτης. Άλλαξε ο Φύτος με τον Λιβαδιώτη. Λάμπρος Βασιλείου. Μουντεάν. Η ΑΕΚ κρατάει μπάλα όμως δεν βρίσκει χώρους. Λόμπα από τον Λιβαδιώτη, κεφαλιά από τον Βασιλείου Ιακώβου. Προσπάθησε εκεί να περάσει τον Λάμπρο, δεν τα κατάφερε, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Χριστοφή. Έχει 4 δευτερόλεπτα με πάσα τελικά για τον Μουντεάν και από εκεί στον Λιβαδιώτη. Θα βάλει ο Κασάν την κόντρα, ο Ρέντιου Κασάν είναι πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Πάσα ο Λιβαδιώτης για τον Μουντεάν. Λάμπρος Βασιλείου. Ξύρισε την μπάλα ο Λιβαδιώτης. Πάλι μια λάθος πάσα από πλευρά ΑΕΚ. Πάρα πολλά τα λάθη από τους φιλοξενούμενους. Κλέβει ο Βασιλείου καθαρά. Πάσα για τον Ιακώβου. Περιμένει και ο Πατήκης. Μπαλιά του Ιακώβου δεν πέρασε. Ξακολουθεί να είναι κάτοχος της μπάλας. Ιακώβου, πλάγιο. Καθυστέρησε λίγο ο Ιακώβου. Έβγαινε να αντρίσει με δύο. Αν έδινε γρήγορα την πάσα. Στον Πατήκη, ναι, στον Πατήκη θα υπήρχαν καλές προϋποθέσεις. Αυτό ήταν το τέλος της φάσης αυτό. Ναι, το πλάγιο παραχώρησε. Στην αρχή της φάσης καθυστέρησε. Ιακώβου. Πάσα κατευθείαν στον Χριστοφή. Ο οποίος ρίχνει για τον Μουντεάν. Στην πλάτη του Ιακώβου. Κρατάει ο Μουντεάν. Φάουλ θα πάρει τελικά από τον Πατήκη. Να πούμε ότι ήταν το δεύτερο φάουλ για τα Λατσά, ενώ η Άκη έχει 0 φάουλ. Για να δούμε αν... Εντάξει, είναι αρκετός χρόνος, 4,5 λεπτά, δύο φάουλ. Και με τον Λιβαδιώτη στο παιχνίδι, ο οποίος εκτελεί τα συνήθως έστοχα, είναι πολύ έστοχος στο δεκάμετρο. Λιβαδιώτης, πάει απευθείας με τη μύτη του αριστερού ποδιού. Πολύ επικίνδυνη shoot πάσα εκεί, γιατί μια παρεμβολή από έναν παίχτη... Είτε αμυντικό είτε επιθετικό, μπορούσε να γυρίσει προς το τέρμα. Πάει να εκτελέσει το corner. Corner για την ομάδα της ΑΕΚ. Ζητάει ο Λιβαδιώτης. Πέρασε ο Αλεξέη την μπάλα ψάχνοντας τον Λάμπρο. Λέω ότι και οι δύο μας είναι αρκετά διαβασμένες στα στήματα των αντιπάλων. Κλείνουν καλά τους χορούς. Λιβαδιώτης προς πίση. Χάνουν την μπάλα της ΑΕΚ. Πλάγει για την ομάδα του Εθνικού Λατσιών. Ο οποίος θα πάει περίφημα θα έλεγα στην άμυνα. Ναι, στο αμυντικό κομμάτι είναι προσαρμοσμένο στο πλάνο του. Δεν παρεκκλίνει. Βιαστική μαλλιά του Ιακώβου. Ζήτησε time out και η ομάδα του Εθνικού. Για να δικαιούται όμως να πάρει time out η ομάδα πρέπει στην να έχει κατοχή της μπάλας. Ναι, να θυμίσουμε τους κανονισμούς. Λάμπρος για τον Αβραάμ. Λάμπρος φέρνει ωραία την μπάλα μπροστά, ο Πατήκης βγαίνει και ο Ψιλογέννης. Κάλυψαν την μπάλα εκεί του Εθνικού. Θα σφίξει το time out και θα πάμε σε άλλο ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλοι συνομιλητές. Και πάλι μαζί φίλοι συνομιλητές της Ναβίζιον. 0-0 στο Σωτήρης Μέσος εδώ στα Λατσιά. Εθνικός Λατσιών εναντίον ΑΕΚ Λάρνακας. Παιχνίδι που φαίνει κοντά σε αποκλειστικά και ζωντανά η Σιταβίζιον. Για να δούμε τον Πατήκη, ωραίο πάτημα. Προσποίηση, φαίνεται η μπάλα στο δεξί, δοκιμάζει το σούτ με τα πόδια ο Χριστοφή. Κεφαλιά, ο Λακούφη σε πλάγιο για την ομάδα του Εθνικού. Ξαφνικό μακρινό σούτ από τον Πατήκη. Ναι, αρκετά καλή κίνηση. Καλή προσποίηση πάνω στον Αβραάμ. Είναι από τα ελάχιστα σούτ που είδαμε σήμερα στο παιχνίδι. Πράγματι. Ιακώβου δεν πέρασε για τον Λαουρέντιου. Πλάγιο την ομάδα του Εθνικού.
Βασιλείου. Γιακόβου εκεί με τον Λακούφη, πάσα για τον Βασιλείου. Και πάλι Γιακόβου περνάει τον Λακούφη. Η κόντρα εκεί από τον Μουντεάν. Συνεννοησία εκεί Λαουρέντιου και Γιακόβου. Αμοχή για την ομάδα της ΑΕΚ. Και ενώ πλησιάζουμε το τέλος του πρώτου μηχρόνου, χωρίς να έχουμε δει γκολ στο Σωτήρης Μέσος εδώ στα Λατσιά. Εθνικός Λατσιών και ΑΕΚ σε ένα δυνατό περισσότερο παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να τα πάνε πολύ καλά αμυντικά, πολύ λίγες φάσεις. Αλλά θεωρώ ότι επιθετικά δεν είναι καλές, δεν δημιουργούν χώρους, φάσεις. Ειδικά από πλευρά ΑΕΚ μπροστά δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου κίνηση. Ναι, ναι. Είναι πολύ στατική η ομάδα της ΑΕΚ. Σε αντίθεση με τα Λατσιά που στην αντεπίθεση. Εδώ πέρασε ο Αβραάμ από τον Πατήκη. Αλεξέη, πρέπει να παίξει πιο γρήγορα η ΑΕΚ. Και με περισσότερη κίνηση βασικά. Ναι. Βλέπετε ότι δεν μετακινούνται και πάρα πολλοί οι παίχτες του Εθνικού. Οπότε δεν ανοίγουν χώροι. Ναι. Πετρουής κάθεται για τον Λακούφη. Πολύ πίσω ο Αλεξέη. Πιέζεται πίσω για τον Χριστοφή. Δεν δικαιούται να... Δεν δικαιούται γιατί δεν αλλάξει... Ναι, δεν αλλάξει κατοχή. Κατοχή. Οπότε η πάσα πίσω στον Χριστοφή και θα δοθεί έμεσο. Ναι, ναι. Ξεκίνησε από ρίξιμο του τερματοφύλακα. Ναι, ναι. Και ήταν επειδή γύρισαν αρκετά χρονικό διάστημα την μπάλα οι παίκτες. Και ξεχάστηκαν. Ζακή ξεχάστηκαν, ναι. Ναι. Πρώτη φορά συνέβη στο παιχνίδι. Να θυμίσουμε, να πούμε μάλλον ότι άλλα ξεκινούσε από out. Ναι. Η μπάλα θα μπορούσαν να γυρίσουν, ναι, στον τερματοφύλακα. Όμως επειδή ξεκίνησε από απόκρουση και ρίξιμο τερματοφύλακα, είναι έμεσο. Ναι. Και είναι μια καλή ευκαιρία για να δούμε το πρώτο γκολ. Ναι. Βασιλείου, περιμένει ο Ιακώβου και ο Πατήκης. Πήκε και ο Χατζηβασίλης στο παιχνίδι. Στρώνει ο Βασιλείου, έξω το σούτ από τον Ιακώβου. Ακούμπησε ο Χριστοφή. Νομίζω μπορούσε για πάσα για τον Πατήκη. Ναι, για τον Πατήκη ήταν πιο... Πάσα για τον Χατζηβασίλη, κόπηκε. Ο Φίτος έκοψε, ο Ιακώβου σε πλάγιο. Θέλει να παίξει γρήγορα η ΑΕΚ, ο Αβραάμ για τον Πετρουή. Δεν βγήκε εκεί το 1-2. Πάσα μπροστά για τον Πατήκη, είναι πλάγιο. Με την ομάδα του Εθνικού. 4 δευτερόλεπτα να εκτελέσει. Φάουλ που κάνει ο Αλεξέη πάνω στον Ιακώβου. Ήταν το πρώτο φάουλ της ΑΕΚ στα 18,5 λεπτά που έζουμε στο πρώτο μήχρονο. Μάλιστα. Αξιοπερίεργο. Πρώτο φάουλ λοιπόν που κερδίσει η ομάδα του Εθνικού. Με τον Αχιλλέα τον Κωνσταντινίδη να περνάει στο παιχνίδι. Η παρουσία του οποίου στο πρώτο δεκάλεπτο είχε δώσει πνοή επιθετικά στην ομάδα του Εθνικού, που είχε φτιάξει τις καλύτερες τις στάσεις με αυτό στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Ιακώβου, πολύ μακριά η απευθείας, πάει η απευθείας εκτέλεση. Έξω η μπάλα, κάλυψαν σωστά εκεί και ο τερματοφύλακας και η αμυντική της ΑΕΚ. Ρίξιμο του Χριστοφή για τον Μουντεάν. Λιβαδιώτης. Λάμπρος Βασιλείου πίσω για τον Λιβαδιώτη. Κάθετα για τον Λάμπρο, γύρισμα, πλασάρι με το αριστερό στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Κόρνερ, ακούμπησε ο Ψιλογέννης. Πολύ καλή πάσα από τον Κυριάκο, πολύ πάσα. Καλή κίνηση από τον Λάμπρο και αμέσως εκτέλεση. Είναι κόρνερ. Μπορεί να μην ήταν με το καλό του πόδι, αλλά... Ήταν πολύ καλή προσπάθεια, καλή προσπάθεια μέσα, ναι. Πίσω για τον Αλεξέη. Ήταν πολύ καλή τελικά απόκρουση από τον Ψιλογέννη. Αβραάμ. Τον Λιβαδιώτη. Ήταν η άουτη του Εθνικού, πάνω στη γραμμή ήταν η μπάλα. Μπροστά από τον Κώστα Νικολάου. Λιβαδιώτης, Αλεξέη.
Λάμπρος Βασιλείου. 35 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπάλα πίσω στον Χριστοφή. 0-0 λοιπόν στο Σωτήρης Μέσιο στα Λάτσα. Εθνικός Λατσιών εναντίον ΑΕΚ Λάρναγκας. Δυνατό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λίγες καλές φάσεις και τους δύο τερματοφύλακες μέχρι στιγμής να είναι πρωταγωνιστές με καλές αποκρούσεις. Πολύ ωραία το 1-2. Αβραάμ εκεί με τον Λάμπρο. Γύρισμα από τον Αβραάμ. Είναι κόρνερ, όχι. Δεν προλαβαίνει τον χρόνο εκεί ο Αβραάμ. Να ξαναπούμε ότι παρόλο το ότι είναι αρχή του δευτέρου γύρου, είναι αρκετά σημαντικό το παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Για τους στόχους που έχουν για την τελική κατάκτηση πριν τα play-off. Γιατί τώρα παίζεται η πέμπτη θέση και μπορεί και η τέταρτη στην πορεία. Ψιλογέννης, Πατίκης, Χατζηβασίλης, Ιακώβου και Βασιλείου ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του Εθνικού. Χριστοφή, Λάμπρος, Βασιλείου, Λιβαδιώτης, Αλεξέη Μουντιάν και Κίτας ξεκίνησαν για την ομάδα της ΑΕΚ. Έπαιξαν γρήγορα του Εθνικού, έμπορεσε να κάνει τον κοντρόλ εκεί ο Ιακώβου, ο οποίος θα ήταν σε πλεονεκτικότητα θέση απέναντι από τον Χριστοφή. Κίτας για τον Μουντιάν. Ο Εθνικός, ο οποίος είχε και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με τον Αχιλέα Κωνσταντινίδη. Άλλο ένα εύκολο λάθος από πλευρά ΑΕΚ. Θα το ξαναπώ ότι δεν είναι και εύκολο πράγμα να παίξεις τρία παιχνίδια σε τρεις ημέρες. Είναι αρκετά δύσκολο, πόσο μάλλον για την ΑΕΚ. Που έχει και δύο σημαντικές απουσίες. Που έχει και τρεις σημαντικές απουσίες. Του Μαζής είναι τιμωρημένος, ο Φελίπε είναι τιμωρημένος και τραυματίας ο Χριστοδούλου. Σύμπησε υπέροχα εκεί ο Βατίκης, όμως δεν μπόρεσε για το 1-2. Πατίκης, δυνατά πάνω του ο Κίτας, συνεχίζει να κρατάει ο Πατίκης, Ιακώβου, κόντρα, είναι σωστά το πλάγιο που δίνει ο Κώστας Νικολάου για την ομάδα της ΑΕΚ. Το είπες και προηγουμένως, Τόμι, το δεύτερο ημίχρονο θα πιέσει λίγο πιο ψηλά η ομάδα του Εθνικού, θα ανεβάσει ταχύτητα και για να δούμε πώς θα χειριστεί το παιχνίδι η ΑΕΚ. Και λόγω κούρασης θα γίνουν περισσότερα λάθη, πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο. Πλάγιο από την παρέμβαση του Χατζη Βασίλη. Βασιλείου, Μουντιάν. Πάσα με τη μία για τον Λάμπρο, δεν μπόρεσε να κάνει το πλασί όπως θα ήθελε. Σύγκρουση εκεί. Σύγκρουση εκεί, Βασιλείου με ψιλογέννη. Εξαιρετική επίθεση, βλέπουμε ότι έπαιξε με τη μία ο Λιβαδιώτης τον Λάμπρο και παραλίγο να έρθει το πρώτο γκολ. Ναι. Δεν έπιασε καλά το πλάσι ο Λάμπρος, έσωσε πάντως ο Ψιλογέννης, ο τερματοφύλακας. Άλλη μια καλή απεκρούση από τον Μπάρ. Δόθηκε φάουλ πάντως. Δόθηκε φάουλ για την ομάδα του Εθνικού, έγιναν και παρατηρήσεις στον Μουντιάν. Προσποίηση του Χατζηβασίλη, Πατίκης, Βασιλείου. Χατζηβασίλης, φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης, σωστά σφυρίζει ο Κώστας Νικολάου. Φάουλ για να δούμε, θα έχει δουλέψει σε κάποια κομπίνα η ομάδα του. Την προηγούμενη φορά που κέρδισε φάουλ σε αυτό το σημείο, επιχειρήσε απευθείας ο Ιακώβου. Ναι, κόντρα ρε, μπάλα κατέληξε σε κόρνερ. Η ομάδα του Φίξου Πιερή με τον Ιακώβου στην εκτέλεση. Πάει με πάσα, άσχημη για τον Βασιλείου. Πιέζει ο Πατίκης, πλάγιο. Δεν βγήκε ούτε το σκρίμα από τον Πατίκη. Ναι. Πάντως έχει ξεκινήσει καλύτερα νομίζω. Με περισσότερη διάθεση η ομάδα του Εθνικού να τρέξει το παιχνίδι. Ίσως να στηρίζει και στο γεγονός που είπες και εσύ. Τρία παιχνίδια. Ναι, ναι. Χατζηβασίλης δοκιμάζει το σουτ, μάλλον πήγαινε μέσα δυνατό, ευθύβολο σουτ από τον Χατζηβασίλη. Κόντρα ρε όμως στα σώματα η μπάλα. Πολύ καλό σουτ. Αβραάμ στη θέση του Κίτα. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Έβαλε το πόδι. Εκεί είναι μπροστά από τον τερμοφύλακα παίχτες. Αν έφευγε η μπάλα μπορούσε να... Αν περνούσε μάλλον από τον Λάμπρο, ναι, πήγαινε μέσα. Ήταν, είχε πορεία προς την αιστεία. Αβραάμ. Αλεξέη Μουντιάν, ο Λιβαδιώτης. Και πάλι ο Αλεξέη. Λάμπρος. Λιβαδιώτης στο γύρισμα. Έσωσε εκεί ο Ψιλογέννης και πάλι. Αβραάμ.
Για μπροστά δεν πέρασε από τον Χατζηβασίλη. Η κόντρα εκεί με τον Λάμπρο. Χατζηβασίλη ζει για τον Πατίκη. Προσποίηση, θα χάσει τελικά ο Πατίκης. Αβραάμ για τον Λιβαδιώτη και πάλι για τον Αβραάμ. Φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ. Σωστά σφυρίζει ο Κώστας ο Κογκορόζης. 2-2 τα φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, έγιναν αρκετά. Και τα φάουλ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Αβραάμ. Κακή πάσα και πλάγιο για την ομάδα του Εθνικού. Θυμάστε να βράσει στο παιχνίδι σε πολύ λίγο και ο Αχιλλίας Κωνσταντινίδης. Αρχιβασίλης. Για τον Ιακώβο. Ιακώβου περνάει πολύ ωραία τον Αβραάμ. Το σούτι κόντρα κόρνερ. Πολύ καλή προσπάθεια. Πολύ καλή ατομική προσπάθεια, ναι. Ιακώβου. Πέρασε πολύ ωραία εκεί τον Αβραάμ. Και βλέπουμε ήταν επιλογή των παιχτών του Εθνικού να τον αφήσουν να παίξει στο ένας εναντίον ενός. Του άνοιξαν τους χώρους. Ναι. Είναι αρκετά καλός με την μπάλα στα πόδια. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, ναι, από την ΕΝΑ Αθιένου στην Ομόνια. Ναι, τον ξέρω από 14 χρόνων τον... Τον Ιακώβο από τις μικρές ομάδες, από το 17, 21, ήταν ταλαντούχος και έχει μέλλον αρκετά καλό και στην Ομόνια που ήταν τα τελευταία χρόνια προσφέρει αρκετά. Ορισόμασταν τότε στην δεύτερη κατηγορία, κοντρά στην ένα και ήταν 17-16 χρόνια. Και έπαιζε βασικότατος και με αρκετό χρόνο, ναι. Λάμπρος Βασιλείου, πίσω για τον Λιβαδιώτη, δεν πέρασε η πάσα από τον Πατίκη. Ιακώβου, φάουλ. Φάουλ, άλλο ένα που κερδίζει η ομάδα του Εθνικού. Να σταματήσει η αντεπίθεση εκεί. Ναι, ναι. Φάουλ λοιπόν για την ομάδα του Εθνικού. Είδαμε ξανά το φάουλ που έγινε πάνω στον Ιακώβου. Να δούμε αν αυτή τη φορά πάει απευθείας ο Ακόβαν και είναι πάρα πολύ μακριά. Όχι, πάει απευθείας. Ο Χριστοφή με διπλή προσπάθεια. Θα μαζέψει, ρίχνει για τον Μουντεάν που ξεκίνησε την κούρσα του. Σουτ με το αριστερό, αλλά πολύ λίγο έξω. Είναι πολύ καλό το σουτ από τον Μουντεάν. Πολύ καλό και το ρίξιμο από τον Χριστοφή. Ναι, ναι, πολύ καλό το ρίξιμο. Είδατε πώς ξεκίνησε. Αμέσως απέκρουσε την μπάλα, έτρεξε ο Αλεξέη. Πέρασε εξαιρετικά την μπάλα ο Γιώργος και... Κλέψιμο Λιβαδιώτης, πλασάριο Αλεξέη πάνω στον Ψιλογέννη. Δύο πολύ καλές φάσεις για την ΑΕΚ μέσα σε δευτερόλεπτα. Περνάει στο παιχνίδι ο Κωνσταντινίδης στη θέση του Χατζηβασίλη. Είναι ο ίδιος θέμα χρόνου. Ναι. Και εγώ αυτό θα έλεγα, θέμα χρόνου να μπει ένα δέρμα. Βλέπουμε ότι γίνονται περισσότερες φάσεις. Αβραάμ με πλάτη στο τέρμα, πιέζει ο Κωνσταντινίδης, πλάγιο για την ΑΕΚ. Θα παίξει ρόλο και το βάθος στον πάγκο τώρα. Βλέπουμε ότι ήταν πολύ κλειστό το rotation. Ναι, όλοι σκούρες 7 ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα. Ναι, και ο Εθνικός είχε την απώλεια του Φιλίππου, ο οποίος δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ξεκίνησε βασικός στο πρώτο ημίχρονο. Βασικός και με αρκετό χρόνο συμμετοχής, ναι, και αυτός φέτος στον Εθνικό. Σου του Λιβαδιώτη πέρασε έξω. Εκτός ο Βασιλείου μέσα ο Λαουρέντιου Κασάν. Πατίκης. Πολύ ωραίο κοντρόλ του Ιακώβου, όμως πολύ κοντά στη γραμμή εκεί είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Θα αναμένει λοιπόν το 0-0 φίλοι συγγνωμητές Citavision στο Σωτήρης Μέσος εδώ στα Λατσιά. Εθνικός εναντίον ΑΕΚ Λάρνακα στο σημαντικότερο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής του Πανκυπρίου Πρωταθλήματος Φούτσαλ. Ο Αβραάμ προσπαθεί να περάσει εκεί από τον Λαουρέντιου. Ιακώβου έξω, έψαξε εκεί τον Κωνσταντινίδη. Αλεξέη, πρώτος στην μπάλα Πατίκης μπροστά από τον Φίτο. Η κόντρα ευνοείται ο Λάμπρος, πίσω για τον Χριστοφή, ο οποίος έστειλε την μπάλα εκεί σε κόρνερ. Σωστά, γιατί ήταν αρκετά επικίνδυνο σημείο να γίνει κάποιο λάθος. Σωστό, ήταν ρίσκο εκεί η πάσα
στείνει την μπάλα ο Ιακώβου, κόρνερ για τα ομάδα του Εθνικού, με λόμπα για τον Παντίκη, σουτ με τη μία, έβαλε το πόδι ο Μουντεάν, δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα του Εθνικού. Πάει στην άλλη πλευρά να εκτελέσει και πάλι ο Ιακώβου. Πάει ο Κωνσταντινίδης στο πρώτο δοκάρι, κόντρα εκεί από τον Αλεξέη, γρήγορα το ρίξω από τον Χριστοφή, τάκλιν από τον Πατίκη και είναι πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Πάσα του Αλεξέη για τον Αβραάμ. Βασιλείου. Έψαξε κάθετα εκεί τον Μουντεάν. Είναι πλάγιο και πάλι για την ομάδα της ΑΕΚ. Μετρούει στο παιχνίδι στην θέση του Λάμπρου να πάρει κάποιες ανάσες. Λεξέη, τον Πετρούει. Λακούφης, Μουντεάν, πάσα με τη μία εκεί προσπάθησε ο Πετρούης. Άλλη μία πολύ καλή απόκρουση από τον Ψιλογέννη. Ατήκης. Τον Λαουρέντιου, Κωνσταντινίδης, κάθετα ο Ιακώβου, έκοψε ο Αλεξέη, αντεπίθεση για την ΑΕΚ, πάσα για τον Λακούφη, σουτ με το αριστερό, η κόντρα και μαζεύει ο Ψιλογέννης, γρήγορα ρίξιμο για τον Ιακώβου, ήταν λίγο πιο δυνατό από ό,τι θα ήθελε εκεί ο Ιακώβου. Καμιά σχέση ο δεύτερο ημίχρονο με το... Ναι. Με το πρώτο, βλέπετε πόσο ωραίο ο Αλεξέη πέρασε την μπάλα. Μάσα είναι ένας παίκτης ο οποίος βλέπει γήπεδο και περνά πανέξυπνες μπαγκές. Και φαίνεται και η απουσία του μαζί, γιατί εκεί... τέτοιες φάσεις τα στεγιώνει με γκολ ο Γιώργος. Της έχει στο τεμπάκι ο του μαζί, είναι γκολ εκεί. Ο Πετρούης πάντως έκανε ό,τι μπορούσε, ο Ψιλογέννης όμως αντέρασε και πάλι σωστά. Παραμένει το 0-0 στις συνδρομητές της Ιταβίζιον. Πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου, 8η αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Futsal, το οποίο φέρνει κοντά σας η Cita Vision σε συνεργασία με την COP. Ανάδειξη του αθλήματος, το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής φέρνει κοντά σας η Cita Vision. Ιακώβου αφήνει την μπάλα να κυλήσει και κάνει το γύρισμα, δεν μπήκε στη φάση ο Χατζηβασίλης, εντάξει, εκεί ή θα έκανε στο πέναλτι την πάσα ή στο δεύτερο δοκάρι. Ναι, αλλά ο Χατζηβασίλης δεν πρέπει οπωσδήποτε να τρέξει, να μπει στη φάση, γιατί... Ήταν μακριά εκεί. Ναι. Αλεξέη, ποιος στο δεύτερο ημίχρονο παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες. Είναι περισσότερες πρωτοβουλίες και παρά το ότι παίζει αρκετό χρόνο, έχει αρκετά τρεξίματα. Αβραάμ. Βάλε την κόντρα εκεί ο Λαουρέντιου, τα δύο εννιάρια, είναι πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα βγαίνει η πρώτη φορά ο Αλεξέη, να ξεκουραστεί λίγο. Αλλάζοντας μάλιστα με τον Λάμπρο, ναι, ο οποίος πριν από λίγο πέρασε, είναι αυτό που λες, είναι μικρό σχετικά το ρόστερ, η αποστολή σήμερα από τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να προσφέρουν, θεωρεί ο προπονητής της ΑΕΚ. Τα κουνάκι του φύτου είναι πλάγιο για την ομάδα του Εθνικού. Πλάγιο. Δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Πάνε εκτελέσει ο Χατζηβασίλης για την ομάδα του Εθνικού. Πάσα για τον Ιακώβου. Λάθος από τον Λαουρέντιου. Θα κλέψει όμως και πάλι από τον Λακούφη. Λαουρέντιου άνοιξε πολύ την μπάλα και πάλι. Πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Για την ομάδα της ΑΕΚ. Προς Βασιλείου για τον Λακούφη, άνοιξε την μπάλα. Περνάει τον Χατζηβασίλη, πλασάρει ο Ψιλογέννης, σώζει και πάλι. Ρίχνει ο Ψιλογέννης για τον Κωνσταντινίδη, κεφαλιά του Λάμπρου, ψύχρεμα εκεί. Γρήγορα με πάσα κάθετη για τον Λιβαδιώτη. Λακούφης. Τρουής για τον Λιβαδιώτη. Λάμπρος Βασιλείου με τον Κωνσταντινίδη. Κερδίζει ο Κωνσταντινίδης και το πλάγιο από την κόντρα εκεί.
Έξω ο Λαουρέντιου, μέσα ο Βασιλείου. Ξανά η προηγούμενη φάση με τον Λακούφη, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ψιλογέννη. Άλλη μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Ιακώβου φέρνει μπάλα στο αριστερό, κάνει το γύρισμα. Η κόντρα από τον Λακούφη είναι κόρνερ. 11 λεπτά και 44 ευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Πάντα στο 0-0 Εθνικός Λατσιών και ΑΕΚ. Δεν πέρασε η εκτέλεση από τον Ιακώβου. Ενώ περίμενε την λόμπα εκεί ο Βασιλείου. Yeah. Ιακώβου θα εκτελέσει και αυτό το πλάγιο. Πάει για το σκρίν ο Κωνσταντινίδης, πίσω η μπάλα στο Χαζουασίλη. Ιακώβου. Ο Βασίλης για τον Βασιλείο. Μπροστά και πάλι για τον Βασιλείου, κεφαλιά πάσα έκοψε ο Λάμπρος. Κέρδισε την κόντρα ο Λιβαδιώτης, τον πιέζει ο Βασιλείου. Άνοιξε ο Λιβαδιώτης, έχει προλάβει και κερδίζει το κόρνερ. Σταμάτησαν εκεί του Εθνικού, ίσω να πίστεψαν ότι πέρασε μπάλα. Κέρδισε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει η φάση, γιατί προσπάθεια. Ήταν μόνος του με τρεις, κέρδισε ο κόρνερ. Ευκαιρία για ένα στημένο για την ομάδα του. Πάσα για τον Λιβαδιώτη και πάλι κόντρα τον Βασιλείου. Άλλο ένα κόρνερ. Με τον Λιβαδιώτη να δίνει την πάσα για τον Λάμπρο. Το σούτ κόντρα πάνω στον Ιακώβο. Διοκίμασαν δύο διαφορετικές κομπίνες της ΑΕΚ. Δεν πέρασε κάποιο σούτ. Πάσα του Λιβαδιώτη για τον Πετρουή. Λιβαδιώτης. Ψάξε τον Λάμπρο. Η κόντρα έβαλε το πόδι εκεί. Ο Χατζηβασίλης και μπάλα παραλίγο να πάει προς τα δίχτυα. Προς την εστία της ομάδας του. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Και δεν θα μπορούσε ούτε να αντιδράσει ο Βασιλείου. Γιατί πήγε στην άλλη. Άλλη... Ναι, ο Βασιλείου έβαλε το πόδι εκεί. Ναι. Λάμπρος με τον Λιβαδιώτη. Καλή πάσα για τον Φύτο, ο οποίος δεν μπόρεσε να πατήσει εκεί για τον Πετρουή. Κωνσταντινή στην αντεπίθεση Ιακώβου, πάσα στο δεύτερο δοκάρι και να το πρώτο γκολ. Να το πρώτο γκολ για τον Εθνικό Λατσιών με τον Βασιλείου. Σωστά η κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Ο Αχιλλέας Κωνσταντινίδης έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Ιακώβου. Ασίστ για τον Βασιλείου, εύκολα τελειώνει την φάση. Και ήταν για... ιδανική αντεπίθεση, γιατί βλέπουμε ότι έδωσε την καλή στιγμή την πάσα ο... Ο Αχιλλέας για τον Ιακώβου. Συστημένη παλιά. Πήγε δεύτερο, παίξει στο δεύτερο δοκάρι. Αυτό είναι το φούτσαλ. Πολύ ναι. Απλό άθλημα. Αλλά το κάνουμε πολύ δύσκολο πολλές φορές. Και ήθελα να πω ότι πριν οι αντιπιθέσεις που έβγαλε ο Ταλατσά έτρεχαμε την μπάλα αυτή που κρατούσαν την μπάλα και δεν την έδιναν δεξιά-αριστερά για να μπορέσει να βγει η αντιπιθέση. Έπαιξα σωστά. Μια φορά που το έβγαλα σωστά, βγήκε φάση και γκολ. Στο 3-4-2. Μπορεί να φαντάζει εύκολο τον γκολ, αλλά είναι μέσα από τακτική μου βγαίνει. Και εμπειρία στο σωστές μπάσες. Ναι. Να ξέρεις που πρέπει να κάνεις και πότε την κίνηση. Πάσα για τον Κωνσταντινίδη, δεν μπορεί να σκοράρει για το 2-0. Κάνει την μπάλα και κάνει φάουλο Χριστοφή εκεί πάνω στον Βασιλείου. Θα πάρει και την κίτρινη. Ο Χριστοφή θέλησε να βγάλει την ΑΕΚ στην αντεπίθεση. Ανοίξει όμως πολύ την μπάλα. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά Τόμι και νομίζω τώρα θα δούμε εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Σίγουρα θα δούμε διαφορετικό παιχνίδι γιατί. Υπάρχει πολύ χρόνο ακόμη. Θα δούμε και αντίδραση από την ΑΕΚ τώρα. Μπορούσε να γυρίσει με το αριστερό, μπορούσε να δικαιώσει με το αριστερό. Και βλέπει ότι αντέδρασε λάθος ο Γιώργος εδώ. Ναι. Έχει πολύ καλό τελείωμα ο Κωνσταντινίδης με το δεξί, με το αριστερό, όχι τόσο. Ο Χριστοφή νομίζω βιάστηκε. Βλέπουμε και τα φάουλ. Στο δεύτερο ημίχρονο 2 για την ομάδα του Εθνικού, 4 για την ομάδα της ΑΕΚ. Και ενώ υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα. Ιακώβου. Ιακώβου πάει απευθείας, έκοψε εκεί ο Κίτας. Πολύ ωραία το 1-2. Περνάει ο Κίτας. Θα σφυριχτεί. Φάουλ από τον Κωνσταντινικολάου στο ξεκίνημα της. Τη προσπάθεια εκεί του Κίτσα. Είναι πιο δυνατή η μονοδαχία στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό έχουμε και τα περισσότερα φάουλ. Και ο έντονος ο ρυθμός. Και ο έντονος ο ρυθμός.
Το σκορ έχει ανοίξει η ομάδα του Εθνικού χάρη στον γκολ του Βασιλείου. Ωραίο το γύρισμα του Λιβαδιώτη. Ο Ψιλογέννης σε άλλη μία απόκρουση. Δείχνει να πονάει ο Λιβαδιώτης. Πολύ καλό το γύρισμα, πολύ καλό το σουτ. Και η αντίδραση του Βάρη πολύ καλή. Κράτησε πάντως τον προσαγωγό του. Σίγουρα οι παίκτες της ΑΕΚ πρέπει να πάρουν περισσότερες πρωτοβουλίες τώρα. Σουτ από τον Κίτα η κόντρα. Άλλο ένα σουτ. Ήταν πολύ καλό το σουτ από τον Κίτα. Πρέπει να αντιδράσει η ΑΕΚ. Ναι, σίγουρα. Πιστεύω ότι τα Λαρτσιά θα συνεχίσουν το παιχνίδι τους για να βγάλουν κόντρα επιθέσεις, αλλά... Δεν πέρασε το κόρε του Λιβαδιώτη. Να τώρα η αντεπίθεση. Αχιλλέας για τον Ιακώβου. Για να δούμε αν μπορεί να τελειώσει. Σώζει ο Χριστοφή. Η πάσα για τον Αλεξέη. Γίνεται το λάθος. Χατζηβασίλης με τη μία για τον Κωνσταντίνη. Έχει κάνει χέρι ο Αχιλλέας Κωνσταντινίδης. 4-4 τα φάουλ. Και ίσως το παιχνίδι να κρυθεί στα 10 μέτρα, Τόμι. Μπορεί, ναι. Λιβαδιώτης για τον Αλεξέη. Έτσι όπως πάει ο ρυθμός που πάει το παιχνίδι και τα... Κοψιακόβου γλίστρησε ο Βασιλείου. Αλλαγή ζητάει ο Κωνσταντινίδης, κουράστηκε. Μέσα ο αρχηγός ο Πατίκης. Λάθος από τον Λάμπρο, δεν μπορεί να περάσει τον Αλεξέη εκεί ο Ιακώβου. Βγαίνει ο Ψιλογέννης, στέλνει την μπάλα έξω. Πλάγη για την ομάδα της ΑΕΚ. Ξανά το προηγούμενο τέτα-τέτα από πλάγια θέση του Ιακώβου. Έξι, ζήτησαν ότι... Όχι, ήταν σωστό ο διαιτητής. Ναι, ήταν πάνω στη γραμμή. Ναι, έξυπνο τελείωμα από τον Ιακώβου. Τσίμπησε την μπάλα. Έξυπνο φύλακας ο Γιώργος με τα χέρια. Έκλεισε σωστά. Έκλεισε σωστά. Και ήταν πάνω στη γραμμή. Σωστός λοιπόν ο διαιτητής. Στην προηγούμενη φάση, Βασιλείου. Λάμπρος Βασιλείου για την ομάδα της ΑΕΚ. Κανείς κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Τώρα δίνει την πάσα για τον Μουντεάν. Έκοψε ο Αγγελή που πέρασε στο παιχνίδι. Χατζηβασίλη στον καταδιώκη. Ο Λάμπρος, ωραίο πάτημα. Πάσα για τον Πατίκη. Ζητάει ο Βασιλείου. Πατίκης πάει μόνος και χάνει. Έχασε προσωρινά από τον Κίτα. Γυρίζει πίσω για τον Βασιλείου. Με τη μία για τον Πατίκη. Πέφτει ο Βασιλείου. Βασιλείου θα στείλει την μπάλα έξω και ενώ περίμενε πάσα ο Αγγελή ήταν εκεί. Ο Δημήτρης Αγγελή περίμενε πάσα. Τράβησε την μπάλα και προς τα έξω ο Βασιλείου. Και όλο τον χρόνο να κάνει ένα σούτ στην αντίθετη γωνία. Πάμε να ξαδούμε. Τράβησε πολύ την μπάλα και βγήκε πολύ προς τα έξω. Δεν έπεσε όμως από την προσποίηση εκεί ο Χριστόφη. Ναι, ναι. Και δυσκόλεψε την προσπάθεια του Βασιλείου. Δόθηκε κόρνερ για την ομάδα του Εθνικού. Ούτε αυτή τη φορά θα περάσει για τον Αγγελή. Ατίκης, ο Αγγελής κάνει το γύρισμα. Η μπάλα κατευθείαν έξω. Ο Εθνικός είχε την ευκαιρία του για να πετύχει και δεύτερο γκολ. 8 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Επαναλάβω ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή και δουλεμένη ομάδα και στο flying goalkeeper. Αν χρειαστεί, εντάξει, μπορεί να λείπουν δύο αρκετά σημαντικοί παίχτες που μπορούν να λείψουν στο flying goal. Ναι, ναι. Σου του κοίτα έξω. Αλλά αν χρειαστεί, δεν θα διστάσει ο προβολής να το χρησιμοποιήσει. Πλάγιο για την ΑΕΚ, θέλω να παίξω γρήγορα. Με τον Κίτα. Έγινε το λάθος από πλευρά ΑΕΚ. Έχει χαθεί ψυχραιμία νομίζω μετά τον κόντι. Και επαναλαμβάνω ότι η κούραση παίζει σημαντικό ρόλο. Και βλέπω αρκετά κουρασμένους στους παίκτες της ΑΕΚ. Μαουρέντιου στο παιχνίδι για την ομάδα του Εθνικού. Γελής για τον Πατίκη, πέρασε η μπαλά. Ο Λαουρέντιου ήρθε να ζητήσει μπαλά κοντά. Επέλεξε λόμπα και ο Πατίκης είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Ό,τι πιο έμπειρο έχει στο παιχνίδι. Ναι, ό,τι πιο έμπειρο το ρίξε στο βαρκέ τώρα ο προπονητής της ΑΕΚ. ΑΕΚ, ναι. Αλεξέη, Λακούφης, Λιβαδιώτης και Λάμπρος. Σοβερό παρκέ για την ομάδα της ΑΕΚ. Ψιλογέννης βρίσκει και με τα πόδια τον Λαουρέντιου.
Το γύρισμα, η κόντρα, έχουμε κατοχή για την ομάδα της, του Εθνικού. Είναι κόρνερ, λαγιό. Ναι, και ο Φρίξος έδωσε κάποιες ανάσες στο πολυτιμότερο του μέχρι στιγμής, στο Νιακόβου. Που ετοιμάζεται να ρίξει και πάλι στο παιχνίδι σε λίγο. Αξίζει σημαντικό. Πατήκης αυτή τη φορά η Λόμπα. Φάουλ, φάουλ έκανε... και είναι το πέμπτο φάουλ. Ναι. Για να ξαναδούμε, πήγε για σκρίν εκεί ο Λαουρέντιου. Άρα από τα μέσα στο επόμενο φάουλ το... Αξίδαν... Σκρίν ήταν. Σκρίν, αλλά... Εντάξει, βλέπουμε ότι βάζει flying goal keeper μέσα στο προμέσεις της ΑΕΚ. 7 λεπτά. 7 λεπτά να μένουν. Έχει ο Βαρτό, διακριτικό Βαρτό. Ουτεάν. Για τον Αβραάμ, πίσω για τον Αλεξέη, το flying keeper χρειάζεται υπομονή, έτσι, Τόνι. Σίγουρα υπομονή. Και καλές πάσες. Καλές πάσες. Βλέπετε ότι... Τακουνάκι, ο Ψιλογέννης δεν ακούμπησε, δεν υπάρχει τερματοφύλακας, ρίχνει ο Ψιλογέννης για ποιον, για κανένα, δεν έκανε κίνηση ο Βασιλείου. Εντάξει, αντέδρασαν πολύ καλά και όμως οι παίκτες της ΑΕΚ και επέστρεψαν αμέσως, ναι, για να κλείσουν τους διαδρόμους. Τώρα οι του Εθνικού πάνε να πιέσουν ψηλά για να μην αφήσουν το Ινάικ να παίξει γρήγορα με flying keeper. Παρ' όλα αυτά... Έχει το φάου. Μπορούσε να αφήσει πλέον έκτημα ίσως ο, ο διαιτητής ή όχι. Όχι, νομίζω... Έχει το φάουλ πρέπει να σφυρίσει. Ναι, ναι, αν ήταν φάουλ, τον οποίο θα ξαναδούμε τώρα. Φάουλ που κάνει ο Πατήκης και δίνει την ευκαιρία στον Λιωαδιώτη. Για να ξαναδούμε. Ο φάουλ που έκανε ο Κωνσταντινίδης. Λοιπόν, φάουλ στο... Ήταν δύο εύκολα φάουλ που μπορούσαν να αποφύγουν οι παίχτες της... του Εθνικού, που τη στιγμή που ήταν... Λιβαδιώτη, σπεσιαλίστα στο δεκάμετρο πέναλτι, όμως ο Ψιλογέννης σήμερα είναι ανίκητος. Ναι. Για να δούμε. Δεκάμετρο πέναλτι λοιπόν για την ομάδα της ΑΕΚ, αφού συμπληρώθηκαν τα έξι φάουλ. Λιβαδιώτης βγαίνει λίγο πάρης και κάνει την απόκρουση. Πάμε για την αντιπίθεση, ναι, του Εθνικού Βασιλείου. Περιμένει ο Πατήκης. Η πάσα δεν είναι καλή για τον Πατήκη. Πίσω ο Λιβαδιώτης για τον Αλεξέη. Ο ανίκητος σήμερα Ψιλογέννης, ναι, ναι, κρατάει το 0 για την ομάδα του Εθνικού. Δεν ήταν ασύμου το δεκάμετρο του Λιβαδιώτη, αλλά ήταν εκεί που έπρεπε ο Βάρης. Πέρασε η πάσα για τον Λάμπρο, ο οποίος δεν ξεκίνησε την κούρσα του εκεί. Πάμε να ξαναδούμε το δεκάμετρο. Όχι, ήταν πολύ, ναι, κοντά στον τερματοφύλακα. Εντάξει, οι τερματοφύλακες σε εκείνη τη φάση μπορεί να διαλέξουν πλευρά. Να διαλέξουν πλευρά, μπορεί να πέσουν, να ανοίξουν τα πόδια. Κατεβάζει εξαιρετικά ο Αλεξέη. Το γύρισμα σουτ. Κόρνερ. Έχει σφυρίξει κόρνερ ο Κώστας Νικολάου. Κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ, ναι, η οποία θα παίξει με flying, δεν θα κάνει κάποια νομίνα. Ο Αβραάμ πέρασε στο παιχνίδι σε θέση του Χριστοφή. Πάσα ο Λάμπρος Μουτεάν, Λάμπρος Βασιλείου, ο Λιβαδιώτης, πίσω Λακούφης, υπομονή η ΑΕΚ, με τη μία εκεί ο Λακούφης νομίζω μπάλα. Χτύπησε στο δοκάρι, είσαι ποδοσφαιριστή της. Πάσα για τον Μουτεάν. Φάουλ, φάουλ του Βασιλείου πάνω στον Μουτεάν, τα δύο εφτάρια εκεί και άλλο ένα δεκάμετρο πέναλτι. Άλλο ένα δεκάμετρο πέναλτι. Γιατί... Επιμένω ότι οι παίκτες του Λατσόν πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στο μαρκαρίσμα τους. Άλλο ένα δεκάμετρο πέναλτι. Βγήκε αρκετά δυνατό ο Βασιλείου. Άλλη μια ευκαιρία στον Λιβαδιώτη να νικήσει τον Ψιλογέννη. Ο Μουτεάν θα εκτελέσει. Μουτεάν με δύναμη θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ισοφαρίζει η ΑΕΚ με το δεκάμετρο πέναλτι του Αλεξέη. Αυτή τη φορά έπεσε ο Έπεσε, έπεσε πλευρά. Σούταρε στην αντίθετη γωνία ο Αλεξέη. 1-1 λοιπόν με δεκάμετρο πέναλτι. Ναι. Αρκετά καλή εκτέλεση. Ήταν πανέξυπνη εκτέλεση ο Αλεξέη. Παλιά μπροστά για τον Χατζηβασίλη με τη μία.
Νομίζω αυτά τα δύο δεκάμετρα φάουλ έριξαν την ψυχολογία του εθνικού. Ειδικά ναι, και... γιατί ήταν εύκολα. Ήταν εύκολα φάουλ. Δεν ήταν φάουλ πάνω σε αντεπίθεση του αντιπάλου που θα έκοβαν αντεπίθεση. Το ρίξιμο κεφαλιά από τον Λακούφη. Θα προσπάθησε ο Πατήκης να κατεβάσει. Λάμπρος Βασιλείου για τον Μουντεάν. Αυτό περιμέναμε, Τόμι, κλειστό παιχνίδι, ναι, το οποίο ναι. Θα παιχθεί στο... Ο νικητής θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Και για να δούμε αν αυτές οι λεπτομέρειες είναι τα φάουλ. Αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό αντάσταση για και λόγω των φάουλ. Γιατί αν ξανακερδίσει φάουλ πάλι δεκάμετρο. Στη στο... ψυχολογία της ισοπάρησης. Ναι. Πάσαμε τη μία για τον Λάμπρο, τον προλαβαίνει ο Κωνσταντινής και παραχωρεί κορνέρ. Αλλά στο φούτσαλο αλλάζουν από μια στιγμή στην άλλη, με δευτερόλεπτα. Ναι. Βλέπουμε ότι δεν επιλέγει να συνεχίσει με flying goalkeeper ο Κωνσταντινός Χριστοδούλου. Μετά την ισοφάριση. Μετά την ισοφάριση. Βασιλείο. Τον Λακούφη πιο ήρεμη τώρα η ΑΕΚ μετά την ισοφάριση. Ναι, ναι. Λάμπρος Βασιλείου για τον Μουτεάν. Λακούφης. Ισοπαλία δεν βολεύει κανένα, έτσι. Ναι, δεν βολεύει γιατί υπάρχουν κι άλλες ομάδες σου. Στους 6 βαθμούς όπως είναι η ΑΜΕΚ, είναι στους 12 η ΑΕΚ. Εντάξει, η ΑΜΕΚ παίζει με το ΑΠΟΕΛ. Ναι. Λάμπρος τον... Φίτο και από εκεί στον Μουντεάν. Πάλι ο Αλεξέη, πίσω για τον Φίτο. Βιβαδιώτης, άφησε ο Λακούφης. Βιβαδιώτης. Βλέπουμε τους παίχτες στο Λατσέ να είναι πιο προσεκτικοί τώρα στα μαρκαρίσματα τους. Το κάπου έγινε. Δεν βγαίνουμε δύναμη στη φάση όπως έβγαινα στις προηγούμενες. Μπαλά πέρασε την... Τα λίγο και ο ενθουσιασμός τους από τον κόλ που πέτυχαν, έμπαιναν πιο δυνατές φάσεις. Αν έκανε πάσα σε εκείνη την φάση ο Βασιλείου και γινόταν το 2-0 θα ήταν... Ναι, 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 όλα αλλάζουν... Είχε τις φάσεις το Λατσό να κάνει το 2-0, αλλά τώρα... Και πάλι από την αρχή το παιχνίδι. Ναι, ναι. 3,5 λεπτά είναι πολύς χρόνος. Τα τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ κρίθηκαν πέρα από το παιχνίδι με την ΑΜΕΚ που είχε δύο κόκκινες. Κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Που όλες, πάντα οι λεπτομέρειες ήταν εναντίον της. Ήταν εναντίον της, όπως και με το ΑΠΟΕΛ. Και με την Ομόνια. Και με την Ανόρθωση. Άσχετα αν ξέφυγε το σκορ στο τέλος, προηγή του. Ιακώβου. Κωνσταντινίδης. Χατζηβασίλης, περνάει πολύ ωραίο ο Χατζηβασίλης το γύρισμα, πολύ κοντά στον Χριστοφή. Είναι για τον Λιβαδιώτη. Μουντεάν επιλέγουν να πιέσουν ψηλά του εθνικού. Εντάξει, πάσα για τον Λάμπρο, επιστρέφουν κοντά στην, στο κέντρο του γηπέδου για να μαρκάρουν. Η πάσα για τον Λάμπρο, ο οποίος τσίμπησε την μπάλα. Θα μαζέψει ο Ξυλογέννης, γρήγορο ο Ιακωβού. Η πάσα είναι πολύ καλή για τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος δεν μπορεί να νικήσει τον Χριστοφή, τον ματιάσαμε που είπαμε για το πολύ καλό τελείωμα του Κωνσταντινίδη σήμερα. Ναι, ναι. Πολύ καλή κίνηση όμως. Πολύ καλή κίνηση και η πάσα, και του, πάσα του Ιακώβου. Πολύ έξυπνη. Κάτω από τα πόδια του... Εκεί τεκιώνεσαι με τη μία ή ένα touch και shoot. Με τη μία, με τη μία είναι δύσκολο να διδάσει ο είναι πολύ κοντά στο τερματοφύλακα, εκεί δεν χρειάζεται κοντρός. Ψιλογέννης για τον Ιακώβου. Ιακώβου, φάουλ. Φάουλ του Λάμπρου. Πέμπτο και για την ΑΕΚ. Και time out, σύντομο διαστικό διάλειμμα σε ένα συναρπαστικό φινάλε στο Σωτήρης Μέσιος. Και πάλι μαζί φίλοι συνομιλητές Συναβίσιον. Συναρπαστικό φινάλε λοιπόν στο Σωτήρης Μέσιος εδώ στα Λατσά. Εθνικός 1, ΑΕΚ 1. Πάμε να δούμε λίγες φάσεις από το παιχνίδι. Ήταν η προηγούμενη, η τελευταία μάλλον φάση, στην οποία ο Κωνσταντινής δεν μπόρεσε να νικήσει τον Χριστοφή από πολύ κοντά από την εξαιρετική πάσα του Ιακώβου. Ούτε ο Λάμπρος μπόρεσε να κάνει καλή επαφή με την μπάλα. Μάζεψε ο Ψιλογέννης φάουλ. Για την ομάδα του Εθνικού, ο Ιακώβου εκτελεί, πήγε απευθείας και πάλι. Ο πάνω στην πλάτη του Αβραάμ και είναι κόρνερ. Οι δύο ομάδες που στο επόμενο φάουλ εκτελούν δεκάλεπτο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει τώρα. Είτε ένα στημένο είτε ένα φάουλ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην εκδοχή του παιχνιδιού.
δύο λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ιακώβου, η λόμπα για τον Βασιλείου, το σούτ αυτή τη φορά γκέλαρε μπάλα μπροστά του και ανέβαινε συνεχώς. Αυτή τη φορά time out για την ομάδα της ΑΕΚ, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλοι συνομιτές, σε πολύ και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, φίλοι συνομιτές, στη Σιταβίζιον για τα τελευταία δύο περίπου λεπτά εδώ στο Σωτήρης Μέσιος. Εθνικός Λατσιόν 1, ΑΕΚ Λάρνακας 1. Εδώ το πρώτο γκολ του παιχνιδιού με τον Βασιλείου στο δεύτερο κάρι να τελειώνει την φάση από την πάσα του Ιακώβου. Και το δεκάμετρο πέναλτι του Αλεξέη Μουντεάν που νίκησε τον Ψιλογέννη. Μουντεάν κρατάει, πιέζει ψηλά ο Εθνικός. Πάσα για τον Λακούφη. Βασιλείου. Λάμπρος δίνει για τον Μουντεάν. Πιέζει ψηλά ο Εθνικός. Πιέζει ψηλά, αλλά πολύ προσεκτικά. Βλέπετε ότι δεν πάνε κοντά στους παίχτες. Γιατί φοβούνται το φάουλ. Θυμίζουμε, στο επόμενο φάουλ είναι δεκάμετρο πέναλτι για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Βασιλείου. Μουντεάν. Πάσα δεν πέρασε για τον Λακούφη. Πίεση φωνάζουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Μπάλα γυρίζει πίσω στον Χριστοφή από την απομάκρυνση. Ζητάει ο Λάμπρος, προτιμάει μακρινό ρίξιμο για τον Αλεξέη. Δεν μπόρεσε εκεί να κατεβάσει από την πίεση του Βασιλείου. Άτσι Βασίλης, δυνατή πάσα για τον Πατήκη. Λιγότερο πλέον από ένα λεπτό για την λήξη του παιχνιδιού. Λάμπρος Βασιλείου για τον Λακούφη. Πάσα για τον Μουντεάν, ο Αλεξέη για τον Λιβαδιώτη. Έχει την μπάλα με πλάτη στο δέρμα, κάνει το γύρισμα μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. 41 δευτερόλεπτα. Ψιλογέννης ρίχνει για τον Ιακώβου, θέλει να πάει στο 1-1-1 εκεί. Το γύρισμα μαζεύει ο Χριστοφή σταθερά, δίνει για τον Μουντεάν. 30 δευτερόλεπτα, Μουντεάν πιέζει και κάνει από τον Παντίκη εκεί ο Μουντεάν. Πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Και βάζει flying goal keeper τα 23 δευτερόλεπτα, ρισκάρει ο Χριστοδούλου. Για να πάρει την νίκη. Εντάξει, θέλει να κάνει μια καλή επίθεση, να γυρίσει με υπομονή την μπάλα. Η ΑΕΚ λοιπόν θα παίξει με flying goalkeeper για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ναι. Αν βρει την ευκαιρία να κλέψει την νίκη, ο Αβραάμ το σουτ έκοψε ο Ιακώβου. Μάρκαραν αρκετά ψηλά παίχτες το Λατσιόν τώρα και γι' αυτό βρήκε την ευκαιρία ο Αβραάμ στη γωνιά για να ανενόχλωνα σουτάρει. Τον έκλεισε ο Ιακώβου. Πάσα για τον Μουντεάν, 12 δευτερόλεπτα. Σουτ του Λιβαδιώτη, ο Αβραάμ το σουτ, φοβερή ευκαιρία εκεί για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Αβραάμ θα έπρεπε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα πάνω στη γραμμή, ανενόχλητος. Έβαλε λάθος το πόδι. Τόμι, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, έτσι. Ακριβώς. Πάσα του Λάμπρου, ο Μουντεάν. Για τον Αβραάμ δεν βρίσκει την μπάλα. Τρέχει ο Αβραάμ, μπαίνει στο παιχνίδι ο Χριστοφή, 2 δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω να προλαβαίνει την φάση. Δεν νομίζω, έκτος να κάνει σουτ μακρινό, αλλά πάλι δύσκολο. Με πάσα, τελειώνει το παιχνίδι. Με την ομάδα της ΑΕΚ να μην μπορεί να κλέψει την νίκη στο τελευταίο κυριολεκτικά, στην τελευταία κυριολεκτικά φάση του παιχνιδιού. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα.
Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα.